Μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά. Οι οδηγοί δέχονται ευχαρίστως τις οδηγίες, τα μπλουζάκια που τους δίνουμε και τα φυλάδια, όλα προσφορά του Δήμου της ΚΟ. Πιστεύω ότι σε ένα βάθος χρόνου θα έχουμε μια αναστροφή του κλίματος, έτσι ώστε να μειώσουμε όσο μπορούμε τα τροχαία δυστυχήματα στην ΚΟ. Είναι μόνο η ενημέρωση ή είναι και άλλες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να παρέμβουμε στην νοοτροπία που έχουμε ως κοινωνία, να παραβαίνουμε τους κανόνες και φυσικά να αγνοούμε τους κινδύνους. Μαρία μου, ναι. Το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Πρέπει οι επιστήμονες να ασχοληθούν με το τι κάνουμε. Εμείς κάνουμε συμβολικές κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις δεν μπορούν να δώσουν λύση. Οι επιστήμονες της χώρας μας, οι ειδικοί που είναι, αυτό έχουν από μόνο. Η δική σας συμμετοχή... Εγώ πιστεύω ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί από εμάς ξεκινά το κακό, κακός οδηγός, κακή παιδεία. Σωστά. Σχολεία, παιδιά. Σχολεία. Αν δεν μπει το θέμα στα σχολεία. Στρατηγικός μας στόχος είναι να ξεκινήσουμε από τα σχολεία, από τα δημοτικά. Υπήρχε και παλαιότερα μια τέτοια πρωτοβουλία, η οποία δεν ξέρουμε κατά πόσο απέδωσε. Που δεν υπήρχε σύλλογος όμως ειδικά για τα τροχαία, ήταν των αιμοδοτών, απέδωσε όμως. Απέδωσε. Αυτό. Τώρα δεν θα είναι αποσπασματική, θα είναι 2 φορές το χρόνο στα σχολεία. Εάν και ο Δήμος λειτουργήσει το κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής, η τροχαία βοηθήσει και η περιφέρεια, τότε σας λέω σε ένα βάθος χρόνου θα έχουμε αναστροφή του κλίματος. Ξεκινάμε όμως από την παιδεία. Πιστεύετε ότι είναι το μοναδικός λόγος για τον οποίο συμβαίνουν τα ατυχήματα που συμβαίνουν ή σε αυτό έχει να κάνει και ο ρυθμός της καθημερινότητας ο οποίος επιβάλλει να τρέχουμε και Εάν δεν αλλάξουμε νοοτροπία δεν θα γίνει τίποτα. Και όταν λέω αλλάζουμε νοοτροπία, όχι μόνο στα τροχαία, αναφερόμαστε στα τροχαία γιατί έχει νεκρούς. Κοιτάξτε τα σκουπίδια δίπλα σας, αυτή είναι νοοτροπία. Είναι συμπεριφορά. Εμείς λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε για να το μεταδώσουμε στα παιδιά. Επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς, αρχίζουμε από τα παιδιά. Τα παιδιά είναι όμως πιο ευαισθητοποιημένα από ό,τι διαπιστώνουμε εμείς σε τέτοιου είδους θέματα. Και όταν... περιβαλλοντικά κτλ. Και πολλές φορές διορθώνουν και τους μεγάλους. Μαρία, και όταν το κάναμε αποσπασματικά, έστω τότε, είχαμε αποτέλεσμα. Είχαμε αποτέλεσμα. Τα παιδιά καθοδηγούν τους γονείς αντί να γίνεται το αντίθετο. Πώς επηρεάζονται όμως τα παιδιά από τη συμπεριφορά των μεγάλων όταν οδηγούν και με ένταση στους δρόμους, διαπληκτίζονται με άλλους οδηγούς για το ποιος έχει προτεραιότητα ή για άλλα ζητήματα. Μαρία μου, εγώ σας έχω πει, αυτά είναι αποσπασματικά πράγματα. Εμείς συμβολικά κάνουμε κινήσεις. Η πολιτεία που είναι, το λέω και το τονίζω, εμείς θα μάθουμε τα παιδιά στο σχολείο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στον δρόμο. Πού είναι ο Υπουργός Παιδείας, πού είναι οι επιστήμονες, πού είναι τα πανεπιστήμια να κάνουν μελέτες. Σκοτώνται στην ΚΟ κάθε μέρα άνθρωποι. Πού είναι όλοι αυτοί που πληρώνονται και δεν κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό έχω να πω μόνο, τίποτα άλλο. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια. Μπας και γλιτώσει κανένας. Αυτό, τίποτα άλλο. Θα υπάρξουν και άλλες δράσεις της κίνησης. Φυσικά. Θα προειδεάσετε για αυτές. Εντάξει, αυτό θα είναι αποτέλεσμα του ΔΣ τώρα με τις εκλογές. Όμως πιο μπροστά κλείσαμε τρύπες, κλαδέψαμε δέντρα, σήμερα είμαστε στους δρόμους. Φυσικά θα υπάρχουν κινήσεις, δεν σταματάμε ποτέ. Αλίμονο. Αυτές θα βγουν συμβολικά, θα έχετε πάντα ενημέρωση με δελτία τύπου και όλα αυτά τα πράγματα.